Okay, καλώς ήρθατε και πάλι. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε το πρώτο μάτς μεταξύ Σάντο, Σπίριτ και Τέοντορ. Ελπίζω το ρεκόρ όλα αυτά να έχουν ξεκινήσει. Πρώτος χάρτης, Cloud Kingdom Elite από Blizzard. Και ξεκινάμε. Okay. Και ο Τέοντορ διαπίστωσε ότι αυτή την πίστα την έχει κάνει βέτο και δεν την έχει παίξει ποτέ στο Ladder. Ο Σάντο Σπίριτ, περίεργος παίχτης, δεν έχει παίξει ιδιαίτερα Ladder. Στο 1 vs 1 είναι unracked, δηλαδή δεν έχει παίξει καν τα παιχνίδια κατάταξη αυτή τη σεζόν. Αλλά είναι master στο 4 vs 4 και στην προηγούμενη σεζόν ήταν platinum. Αν αντίθετη πλευρά, ο Τεοντόρε είναι zerg platinum παίχτης. Και στην κάτω αριστερή γωνία έχουμε τον Bled zerg Τεοντόρε. Και στην πάνω δεξιά γωνία έχουμε τον κόκκινον πρώτο Shadow Spirit. Όπως λέγαμε πριν, ο Τεοντόρε είναι platinum παίχτης, αρκετά γνωστός παίχτης, δηλαδή ασχολείται, νομίζω να έχουμε δει και σε άλλα τουρνουά. Τον Σάντο Σπίριτ δεν τον θυμάμαι από την αλήθεια. Και οι δύο παίχτες είναι platinum επίπεδου, ο Σάντο Σπίριτ βέβαια είναι master σε 4v4. Αν δεν πλευρά, ο Τεοντόρε είναι diamond σε αρκετά team league, σε 2v2, 4v4 κτλ. Βέβαια, τα team league δεν έχουν και τόση σημασία, δηλαδή δεν ξέρω αν όσοι είδατε το 2v2 τουρνουά, εγώ με το Σταύρο, δηλαδή, εγώ πήγαινα σχεδόν πάντα one base. Ο Σταύρος έκανε expands, εγώ δεν έκανα και τόσο expands. Λοιπόν, πολύ γρήγορο κάτω σαν το Spirit. Εντάξει, μετά το Παϊλώνα, όχι, δεν είναι γρήγορο, είναι normal. Θέλω να δει το timing. Ναι. Ακούγεται το keyboard σου. Καμεραμάν. Οπ. Ακούγεται και η φωνή μου. Λοιπόν, και φόρτσα από το Shadow Spirit. Από την πλευρά, ο Τεοντόρε ξεκινάει με pull, συνηθισμένο άνοιγμα. Όπα, δικό μου ήταν λάθος, δεν ήταν του κάμεραμαν. Και μάλλον του όντι είναι, το οποίο κάνει αυτό το περίεργο unmute συνέχεια. Φυσιολογικά ανοίγματα, pull από τον Τεοντόρε, θα πάρει το hatcher μετά, θα πάρει και ένα τρίτο hatcher στα καπάκια. Εδώ πέρα το probe θα πάει να τον παρενοχλήσει λιγάκι, να το καθυστερήσει, όσο το καθυστερεί ακόμα καλύτερα. Βέβαια το έχει στείλει νωρίς το probe. Ω, και πυλώνας. Μάλλον φαντάζομαι να τον κάνει cancel, αλλά την πλευρά με το forge έχει πέσει. Θα ρίξει τον έξω σύντομα. Τώρα με τον πυλώνα κερδίζει δύο πράγματα, καθυστερεί το αντίπαλο hatchery και αναγκάζει τα zerglings να μην είναι... Ω, gas! Gas αυτό το Τεοντόρε. Ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον άνοιγμα. Ίσως να υπονοεί ότι θα πάει για κάποιο πιο επιθετικό άνοιγμα από το συνήθως. Ω, και proxy hatchery μέσα στη βάση του Shadow Spirit. Ω, ενδιαφέρον. Αλλά όχι, πρέπει να το φάει τον πλέον αυτόν. Πρέπει να το φάει τον πλέον γιατί αν δει ο Shadow Spirit ότι ο αντίπαλος δεν επιτίθεται τον πλέον, γι' αυτό κιόλας τον κάνεις. Κάνεις τον πλέον εκεί πέρα και αν ο αντίπαλος δεν επιτεθεί στον πλέον με Zergnis και τον drone, ξέρεις ότι ο αντίπαλος σου πάει για κάποιο one base all-in ή για κάποιο all-in τέλος πάντων. Και γι' αυτό πρέπει να τον καθαρίσει αυτόν τον πυλώνα. Αυτά Zergs ελπίζω να τον καθαρίσουν, ok. Και σου και κερδίζεις και χρόνο, σου επιτρέπει να καθυστερήσει το κανόνι, να κάνεις πρώτα το gate και να κάνεις μετά το κανόνι. Βέβαια αυτό το proxy hatcher εδώ πέρα θα είναι η μεγάλη έκπληξη, γιατί δεν θα έχει καθόλου στρατό σαν το Spirit για τα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού. Το chrono boost σαν το Spirit δεν το ξοδεύει στον Nexus. Δυστυχώς βλέπουμε τα μειονεκτήματα του macro σε αυτό το επίπεδο και ο Theodore θα πάει για κάποια roads. All-in ουσιαστικά. Και είδε και το hatchery, έβαλε και τον πυλώνα, που σημαίνει ότι σύντομα θα βάλει και κανονάκια εκεί πέρα. Άρα μάλλον δεν θα πετύχει αυτό που πάει να κάνει ο Τεοντόρε. Αν το παίξει σωστά βέβαια ο Shadow Spirit, ποτέ δεν ξέρουμε. Δεν έχει ρίξει κι άλλον πυλώνα. Το creep εδώ πέρα θα αποτρέψει και να το κανόνι, αλλά μπορεί να το πάει στη γωνία. Και supply block ο Τεοντόρε, πολύ σημαντικό supply block σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο του παιχνιδιού. Ο Τεοντόρε πίσω έχει πάει το speed, κάνει και ένα roach. Εδώ πέρα βλέπουμε υπάρχει το roach που χτίζεται στο proxy hatchery και δύο βασίλισσες μάλιστα. Οι οποίες βασίλισσες μπορούν να κάνουν transfuse. Πρέπει να τραβήξει και probe βασικά ο Shadow Spirit, δεν ξέρω για ποιο λόγο να έχει τραβήξει. Ίσως να έχει εμπιστοσύνη στο κανόνι. Αλλά ναι, προχωράει. Okay. Θα το κρατήσει πολύ εύκολα αυτό το Spirit. Ο Τεοντόρε πήρε ένα μεγάλο ρίσκο. Δεν ξέρω αν σκόπευε να το κάνει αυτό από την αρχή ή απλώς το έκανε επειδή του έριξε τον πυλώνα εκεί πέρα και είπε: OK, μου έριξε τον πυλώνα.
για εκδίκηση όσο κάνω πρόξη χάτσερι. Τα Ρώσια εδώ πέρα βλέπουμε αρκετά καλό μάτσο από το Θεοντόρε, αλλά δεν νομίζω να είναι αρκετό, δεν είναι που είναι με το που βγήκε και πέθανε. Το χάτσερι σε λίγο θα πεθάνει. Ναι. Λίγο να δούμε τους εργάτες, είναι 23 probes απέναντι σε 16 drones. Είναι μπροστά σε οικονομία ο Σέντο Σπίριτ, όχι μόνο γιατί έχει παραπάνω probes, αλλά και γιατί έχει natural. Που σημαίνει ότι θα μπορεί να κάνει mine από δύο mineral lines, ενώ από την πλευρά ο Τεντόρα έχει μόνο ένα mineral line για να κάνει mine. Βέβαια έκανε λίγο droning τώρα, έχει καταλάβει ότι έχει αποτύχει αυτό το πράγμα που πήγε να κάνει. Δεν ξέρω αν θέλω να σπίζει αυτό το roach εκεί πέρα, τσάμπα roach. Για να κάνει scout, έχει πέρα και το άλλο, κάνει, έχει κάνει φοβερό micro εδώ πέρα. Δεν λέω, πολύ ωραίο micro κάνει το Τεντόρα, αλλά δεν είναι αρκετό. Και άμα αυτό το roach θα φάει κανένα εργάτη, έφαγε έναν, άμα φάει και ένα ακόμα νομίζω ότι έχει βγάλει τα λεφτά του. Και... όχι, φάτο. Το έφαγε. Πολύ ωραία. Εργάτες. 26, drone, 26 probes απέναντι σε 20 drones και βέβαια δεν υπάρχει natural. Και όχι μόνο δεν υπάρχει natural, αλλά υπάρχει και ένας πυλώνας εκεί πέρα. Ο οποίος πυλώνας δεν τον βλέπει ότι είναι ωραίο, δεν τον βλέπει. Είναι ακριβώς εκτός εμβέλειας του vision του Overlord. Πολύ έξυπνος πυλώνας, που σημαίνει ότι και μπορεί να κάνει ένα δεύτερο canon rush, ένα canon rush μάλλον εκεί πέρα ο Shadow Spirit εφόσον επιλέξει. Αλλά και μπορεί να κάνει αργότερα ένα warp in. Δεν ξέρω αν το warp gate τεχνολογία έχει κινήσει. Δεν υπάρχει καν core. Τώρα ξεκινάει ο core. Okay. Άρα φαντάζομαι ότι τον είδε και okay, θα τον καθαρίσω τον τώρα. Ο τον τώρα που συνεχίζει να τραβάει gas, δεν ξέρω αν μου αρέσει αυτό. Δηλαδή θα προτιμούσα να σταματήσει τον gas, να πάρει ένα hatcher εδώ πέρα και να πάρει και ένα τρίτο hatcher γιατί είναι πολύ πίσω αυτή τη στιγμή. Και όταν είσαι πολύ πίσω, πρέπει να πάρει μεγάλα ρίσκα. Και το μεγάλο ρίσκο σε αυτήν την περίπτωση είναι να πάρει ένα γρήγορο τρίτο και να κάνει πολύ έντονο droning. Και αν κάνει αντίπαλο σου κάποιο push, θα πεθάνει. Αλλά αν δεν κάνει, έχει ελπίδα να επανέλθει στο παιχνίδι. Δηλαδή ο Σάντο Σπίριτ έχει κάνει πόσα έξτρα κανόνια, τα οποία ναι, μεν τον βοηθάνε σχετικά στην άμυνα, αλλά τα έχει κάνει και μέσα στη βάση του. Δεν φοράμε κοροϊδεύει όλο να δείτε και τα βλέπετε, δεν πειράζει. Εργάτες είναι 19, drones απέναντι σε 35 probes. Είναι πολύ πίσω σε οικονομία. Το hatchery τώρα πάει να σηκωθεί. Έχει ξεκινήσει target από το Spirit, το οποίο είναι καλή επιλογή. Δηλαδή, γενικά με τις άποψεις ότι δεν πρέπει να αφήνει χρόνο στον Zerg να επανέλθει. Μετά από αυτό θα πρέπει να πάει ο Shadow Spirit για κάποιο 6 gate ή για κάποιο 5 gate target, για κάποια επίδεση τέλος πάντων. Και shield upgrade, κάτι το οποίο δεν το βλέπουμε συχνά. Shield upgrade, το οποίο ίσως να υπονοεί ότι θα πάει για πολύ έντονα Stargate ο Shadow Spirit, να πάει για κάποιο δεύτερο Stargate. Το Shield δίνει bonus σε όλες τις μονάδες και πήγες και ένα αέριες μονάδες στον πρώτο, σε αντίθεση με τα άλλα upgrades τα οποία δίνουν μόνο σε πήγες και τα αντίστοιχα του core δίνουν σε αέρα. Εδώ πέρα θα φάει και δύο Overlords ο Shadow Spirit, που είναι αρκετά μεγάλη απώλεια για τον Τεοντόρα σε αυτό το χρονικό σημείο. Βλέπουμε εδώ πέρα μπροστά έχουν έρθει πολλά ρότσες. Δεν μου αρέσει αυτή η επιλογή. Δεν ξέρω για ποιο λόγο πάει αυτό το all-in. Υπάρχουν τρία κανόνια. Θα βγει και το Void Ray. Ναι, δεν νομίζω να έχει πρόβλημα ο Σάντο Σπίρτ. Κατά γνώμη μου, είχε δύο επιλογές ο Τεοντόρα. Κακά τα ψέματα. Ή να πάει για κάποια επιθετικότητα πάλι, ή να πάει να κάνει επιθετικά οικονομία. Και τα δύο έχουν μεγάλο ρίσκο και τα δύο μικρές πιθανότητες να πετύχουν. Αλλά νομίζω ότι καλύτερα με κάποιο οικονομικό cheese θα λέγαμε, δηλαδή να πάρει το χάσι να κάνει droning, να μην σταματήσει να κάνει droning με καμία κυβέρνηση και να ελπίζει ότι ο αντίπαλος θα κάνει επίθεση, παρά να κάνει αυτό το πράγμα, να κάνει αυτά τα raw cheese με τρία κανόνια. Σέντες βέβαια τώρα μόλις υπάρχουν, αλλά με τρία κανόνια και το void ray, που είναι το void ray, υπάρχει εδώ πίσω και το void ray, δεν νομίζω να μπορεί να κάνει κάποια μια. Και τώρα θα φέρει και το void ray στο χορό. Ναι, θα το κρατήσει πολύ εύκολα στο Spirit. Βλέπουμε πάλι το μάτρο ψυχαίο και για τους δύο παίχτες. Εντάξει, δεν είναι και ιδιαίτερα συγκεκριμένο παιχνίδι, με το ψυχάζει έτοιμα στη βάση σου. Λογικό είναι να έχεις δύο εκτός ρυθμού. Τέσσερα κανόνια εδώ στην άμυνα και έτσι ζει από τον Τεοντόρε. Ο οποίος δεν ξέρω, νομίζω δεν μας έδειξε αυτό που μπορεί να κάνει. Έκανε αυτό το περίεργο build, ίσως ως αντίδραση στο πυλώνα, νομίζω υπερβολική αντίδραση. Ίσως σκόπευε να το κάνει αυτό από την αρχή. Το έκανε, δεν του βγήκε σε καθόλου καλό. Έμεινε πολύ πίσω σε οικονομία. Μετά αντί να πάει να κάνει οικονομικό τυρί που λένε, πήγε και έκανε πάλι μια δεύτερη επιθετικότητα, αλλά δεν ήταν αρκετή. Υπήρχαν πολλά κανόνια, υπήρχε και το Void Ray. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι παραπάνω. Αυτά για το πρώτο παιχνίδι. Σταματάμε το record και ετοιμαζόμαστε για το δεύτερο. Να ρωτήσω ποιον παίχτη.